Ισχυρή δόνηση 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στον θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης, 48 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Σάρβης, με τον ισχυρό σεισμό να γίνεται αισθητό σε όλο το νησί. Πανικός επικράτησε το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Σάρβης από τον ισχυρό σεισμό των 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές. Τον άκουσα στον ύπνο μου και πήγε σαν τη βάρκα. Τόσο πολύ ισχυρός, βεβαίως. Πολύ το καταλαβαίνω, ήταν πολύ δυνατός. Ταρακουνηθήκαμε καλά. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στην Άρβη, όπου επικράτησε αναστάτωση, ενώ από τα πρώτα λεπτά οι αρμόδιες υπηρεσίες στέθηκαν σε επιφυλακή. Ήταν δυνατός, τους έχουμε συνηθίσει πλέον, ειδικά εγώ που είμαι από τα Αργαλοχώρη, έμενα στα Αργαλοχώρη. Συγγνώμη, φύγατε από τα Αργαλοχώρη, μένω στη Βιάνο τώρα. Και πάλι σεισμός. Και πάλι σεισμός, με ακολουθεί. Μας ξύπνησε, εντάξει. Αλλά επειδή εγώ τον προηγούμενο σεισμό, το μεγάλο αυτό του Αργαλοχωριού, δεν τον. Ήμουνα στον δρόμο και δεν τον ένιωσα. Ναι. Αυτό μου φάει και ένα συνηθισμένο όπως τους υπόλοιπους. Αυτή τη φορά όχι, δεν είχα ζημιές. Την προηγούμενη είναι γιατί ο σεισμός, ναι, μεν είχε διάρκεια, αλλά όχι ένταση ή να είναι στο πάνω κάτω. Ήταν στο Περαδόθε, ας πούμε. Την προηγούμενη φορά πότε ήταν? Ήταν τώρα που έγινε στο Αργαλοχώρι απανωτά. Η πρώτη και η δεύτερη σεισμική δόνηση, ναι, τότε εμένα μου είχε κάνει γιατί μου είχε γκρεμίσει την κάβα με τα ποτά όλοι. Τραυματιστήκαμε, αλλά ήταν πολύ δυνατός. Είχε πολύ διάρκεια. Ο ισχυρός σεισμός σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 7 το πρωί, με τους περισσότερους να πετάγονται τα κρεβάτια τους, ενώ η μεγάλη διάρκεια του σεισμού προκάλεσε έντονη ανησυχία. Ξαφνιαστήκαμε, ήταν δυνατός. Αλλά ευτυχώς ήταν σε μεγάλο βάθος, οπότε. Ήταν λίγες οι επιπτώσεις στο χωριό. Εγώ ήμουν σπίτι μου, κοιμόμουν, με ξύπνησε, ήταν πολύ δυνατός. Αυτά, είχε πολύ διάρκεια. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός του Δήμου Βιάνου, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Ευτυχώς, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι δεν υπάρχουν ούτε κάποιες καταρρεύσεις παλιών σπιτιών, ούτε μικροτραυματισμοί και είμαστε σε ετοιμότητα. Φοβήθηκα ασφαλώς. Αλλά εγώ διαβάζω εδώ για το μεγαλύτερο σεισμό που έχει γίνει στην Κρήτη. Να. 365 μετά Χριστόν. Ο σεισμός υπολογίζεται ότι ήταν από 8,3 έως 8,7 Ρίχτερ. Σε εγρήγορση βρίσκεται και ο Δήμος Φεστού, όπου σημειώθηκε μικρή κατολίσθηση στον δρόμο Αντισκάρη προς Τζίγκουνα, που οδηγεί στα νότια παράλια. Αναστάτωσε ένα μεγάλο μέρος στη Μεσαρά, γιατί ήταν κοντά σε εμάς ο σεισμός. Ευτυχώς ήταν σε μεγάλο εστιακό βάθος. Ζημιές μεγάλες δεν έχουν παρουσιαστεί. Σήμερα μου είπαν ότι έχω μια μικρή κατολίσθηση στην περιοχή Τζίγκουνα Αντισκάρη. Έχουν πάει κάποια μηχανήματα και ανοίγουν το δρόμο, τον αποκαθιστούν. Η νέα σεισμική δόνηση ξύπνησε μνήμες στους ζημώτες της Σάρβης, καθώς αναφέρθηκαν τόσο στον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ και το μίνι τσουνάμι που σημειώθηκε τον Μάιο του 2020 στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας, όσο και στο σεισμό που σημειώθηκε στα μέσα Ιουλίου του 2017. Ένα βράδυ ήταν γάμος εδώ στην παραλία και ήταν 1.000 άτομα, 1.200 άτομα και έγινε ο μεγάλος σεισμός με το τσουνάμι και οι μισοί καλεσμένοι φύγανε.